καθαρέουσα και μια σειρά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι η γλώσσα μας είναι κεντρικό. Φαντάζομαι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το παπικό χρήσμα να δίνει συγχωροχάρτια, ούτε βέβαια και την αρχαγγελική ροθέα να επιλέγει ποιος θα μπει στο παράδεισο ή ποιος θα βγει έξω από το παράδεισο. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ελληνικός λαός. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της Τσάκρη που έχει ταλαιπωρήσει τόσο τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσο και την τοπική κοινωνία. Ήδη διαβάζουμε στα τοπικά έντυπα ότι η βουλευτής, η κυρία Τσάκρη, είναι μια ανάσα να ενταχθεί στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνεται η αίσθηση, ξέρετε εκείνα τα ελικόπτερα που περνάνε και έχουν διαφημίσεις, σαν να γράφει αυτή η διαφήμιση συναλλαγή. Αυτή η αίσθηση δίνεται στον κόσμο. Θέλουμε μια σαφή απάντηση τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση. Και δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο της κυρία Τσάκρη, όσο με το φαινόμενο της κυρία Τσάκρη, που έχει να κάνει με την δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει πραγματικά το πρόγραμμά του και να στηρίζεται στις ζωντανές λαϊκές δυνάμεις που θέλουν να κάνουν την ανατροπή και όχι σε ανθρώπους που έχουν δείξει ένα παλαιοκομματικό πρόσωπο και έχουν πολιτευτεί με καταστάσεις αλλά και με πράξεις που τις γνωρίζουν όλοι εδώ μέσα. Θα συνεχίσουμε, μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάμε τώρα για το ζήτημα που σας απασχολεί. Εγώ δεν θα πω τίποτα διαφορετικό από αυτά που είπα και στη συνέντευξη τύπου πριν λίγο και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό στα Γέννητσα. Το ίδιο θα πω και τώρα. Ότι όταν κάποιος λέει το δικό του φτάνει πια, το καλωσορίζω. Όταν λέει χιλιάδες άνθρωποι το φτάνει πια, το καλωσορίζω. Νιώθουμε ότι κάποιοι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτό φτάνουν. Το γεγονός ότι λέει το δικό του φτάνει πια δεν σημαίνει καμία συνδιαλλαγή. Άρα, για να είμαι ξεκάθαρος, ότι εμείς δεν λειτουργούμε με τη λογική της ανταπόδοσης. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, το κάνει. Αν θέλει να είναι συνεπής με αυτό που κάνει, το συνεχίζει. Αυτό δεν σημαίνει για μας καμία υποχρέωση. Είτε συνέχισης μέσω ημών της πολιτικής του καριέρας, είτε κάποιου τύπου συνδιαλλαγή. Over. Εδώ τελειώνει αυτό το ζήτημα. Εμείς προχωράμε το δρόμο μας, ανοίγουμε κτλ. Επειδή το ζήτημα έχει μπει, από ό,τι διάβασα σε κάποιες εφημερίδες, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο που πρώτα και κύρια μας αφορά όλους. Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απόφαση της, όσο αφορά τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφορά την οργάνωση των μελών. Κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Η ίδια η οργάνωση των μελών θα πει, θα αξιολογήσει με ανεπηρέαστο τρόπο και θα κρίνει το καταλληλότερο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο αφορά την περιφέρεια και τις, ας πούμε, εθνικές εκλογές. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει καν επαφή για αυτό το ζήτημα με κανέναν. Δεν θέλω έτσι να το σχηματοποιήσω. Καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρει εσάς εδώ, όταν ας πούμε ξέρω, είναι τοπικό. Δηλαδή το τοπικό ζήτημα θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος και κάποιον άλλον στην το Λακαρνανία. Δεν εννοώ τίποτα έτσι. Ή στο Κιλκής. Αλλά δεν μιλάω για αυτό. Λέω συνολικά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε. Και τέλος, δεν έχουμε κανένα χαλί ούτε κανένα τραπέζι για να βάζουμε από κάτω τα πράγματα ή για να κάνουμε συνδιαλλαγές από κάτω. Αυτό ολοκληρώνει το θέμα. Αν με ρωτήσει κάποιος, θα θέλατε κάποιοι βουλευτές αυτή τη στιγμή που είναι σε μια πολιτική δύναμη να πούνε το δικό τους φτάνει πια και να έχει μειοψηφία ή κοινοβουλευτική μειοψηφία ή κυβέρνηση, θα το πέρανε. Τα ήθελα. Απλά να μην μου ζητάει κάτι εμένα κάποιος. Ότι για να το κάνω, δώσ' μου και εσύ αυτό. Δεν έχει τέτοια. Ως εκεί. Άρα όποιος θεωρεί ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες πάντα κρύβεται μια υστεροβουλία, μιλάει για το Πασό, μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάει για αυτά, δεν μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τελευταίο. Έχει μεγάλη σημασία, δεν ξέρω τα τοπικά, πιο ιδιαίτερα, πώς ξεκίνησε και για ποιο λόγο
ιδιαίτερα η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό πήγε να επενδύσει μια διαδικασία περί αποστασίας κτλ. Κτλ. Τα δικά τους δεν μας αφορούν. Ο τρόπος που έχουν μάθει να λειτουργούν σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας είναι ξένος. Αν νομίζουν ότι αυτοί είναι, μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα ή νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν τους βουλευτές τους, μπορούν και να το κάνουν. Αυτό που δεν τρομοκρατούν πια είναι η ίδια η κοινωνία. Και η κοινωνία τους έχει ξεπεράσει. Αυτή είναι η διαδικασία. Ας είναι μάλλον η δική μας λογική. Έτσι, και να το βάλω στο γενικό πολιτικό. Αν θέλετε να αξιολογήσω αυτό που έκανε η βουλευτής ΕΔΕΣ στην Βουλή, δηλαδή το γεγονός ότι καταψήφισε την κυβέρνηση, πρέπει να πω ότι κατά δική μου άποψη φαντάζομαι ήταν μια σκληρή για την ίδια απόφαση, αλλά και γενναία απόφαση. Αν κάποιος έχει ζήσει το κλίμα και τους δεδάλους αυτού του χαρακτήρα που γίνονται εκεί πέρα, καταλαβαίνει ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάλι όμως θέλω να πω ότι αυτά δεν μπορούν να έχουν μέσα τους το στοιχείο της συνδιαλλαγής. Δεν αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ για την απάντηση του πρώτου Δημήτρη. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και όλο το τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι ήταν πολύ καθαρή η απάντησή του. Όχι, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ας επικεντρωθούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτό που πάμε που να κάνουμε, το οποίο είναι μια μεγάλη ανατροπή, και όχι ότι επηρεαζόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρχουν πάντοτε παραπολιτικο υποβολημιαία πράγματα τα οποία θα προσπαθούν να μας ταρακουνήσουν για άλλο όφελος. Για άλλο όφελος. Και η ανανέωση σε ένα τέτοιο επίπεδο και η βοήθεια από άλλη θέση είναι πάντοτε προσφορά, με την έννοια ότι εμείς βλέπουμε τις φιλοδοξίες μας, τις ατομικού χαρακτήρα ή την πραγμάτωση του δικού μας, ας πούμε, ανθρώπινου υποκειμένου μέσα. Και πρέπει να είναι ειλικρινής και πρέπει να είναι και έμπρακτη. Και ξεχνώντας, μάλλον θητεύεται σε μια γλώσσα, για να το συνδυάσω και με το πρώτο ερώτημα, μάλλον διπλωματική, τουλάχιστον σε μένα έτσι φάνηκε, που έχει σχέση με μια φαναριώτικη παράδοση και όχι με το Ευαγγέλιο που λέει να είναι ο λόγος σας ναι, ναι ή όχι, όχι. Δεν υπάρχει, να πιστέψω αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει συναλλαγή με την κυρία Τζάκρη. Να σας ρωτήσω όμως, αν η κυρία Τζάκρη χτυπήσει την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσει να είναι υποψήφια βουλευτής του, θα μπορούσε να είναι υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Ότι θα μπορούσε, θα το δούμε. Ένταση, την οποία την καταλαβαίνω και την έχω ξαναζήσει. Ότι... Κατοικικές συμβάσεις, κάποια στιγμή λέγοντας ότι εγώ ψηφίζω αντίθετα. Εγώ να παραδεχθώ, να δεχθώ ότι αυτό που λέει είναι ειλικρινές, αλλά να ζητήσει να ξαναείναι βουλευτής, ας πάει να γραφτεί σε μια οργάνωση μελών. Τέλος πάντων, για ποιο απλούς... Άρα είναι ξεκαθαρισμένο. Εσύ, μα αυτό λέω ρε παιδιά, κάνουμε μια συζήτηση, αυτό σας λέω. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει συζήτηση, εγώ θα καταδικάσω εσένα. Γιατί να μπορούσε να υπάρξει? Τι παραπεί θα μπορούσε να υπάρξει? Εξηγήστε και εμένα. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τι περιμένουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα με εξαίρεση και την τοπική κοινωνία και με εξαίρεση την οργάνωση των μελών, να βγάλει μια λίστα ονομάτων με τους οποίους δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν φτιάχνει? Δεν το λέει κανένας αυτό το πράγμα. Και εσύ ο ίδιος είπες, εγώ μάλιστα είπα το εξής, που πήγε λίγο πιο μακριά, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτές οι διαδικασίες πρώτο και κυριό αφορούν την τοπική κοινωνία και την οργάνωση των μελών. Έτσι δεν είναι? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι? Δεύτερο, αρχίζουμε και κάνουμε μια συζήτηση η οποία δεν έχει βάση. Εγώ την καταλαβαίνω τη βάση, αν κάποιος έλεγε ότι κοίταξε να δεις, ξεκινάει μια συζήτηση για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές,
σε οποία η κυρία Τζάκρη ή ο κύριος Στάβε έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να είμαι υποψήφιος. Δεν το έχει πει. Ή έχουμε πάει εμείς και έχουμε πει ότι προσέχαμε που είναι στη διαλλαγή, κάνε αυτό για να είσαι υποψήφιος. Δεν έχει γίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ευθύνη. Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ ότι αποτρέψατε επί 2 εβδομάδες να βγάλει ανακοίνωση η Νομαρχιακή, γιατί είπατε προηγούμενα τα μέλη και οι οργανώσεις θα αποφασίσουν. Και οφείλετε να δώσετε μια απάντηση σήμερα, γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας διασυρμός και των Νομαρχιακής και των μελών και να περπατάμε και στους δρόμους και να μας λένε είστε συνιστόσα πλέον της κυρία Τσάκρη. Σε αυτό έχετε ευθύνη και εσείς και οφείλετε να δώσετε μια απάντηση. Να μιλήσουμε ειλικρινά και με ανοιχτό αλλά και μπροστά ένα στον άλλο. Και χωρίς εντάσεις. Ή αν θέλετε και με εντάσεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε τι θα απαντούσε η Νομαρχιακή Επιτροπή, στο δημοσίευμα που έγραψε κάποιος δημοσιογράφος και παραπολιτικό, αυτή είναι η δουλειά της Νομαρχιακής Επιτροπής, σε λάθος λογικές είμαστε. Το πολιτικό δεύτερο, μπορεί να φωνάζεις και εγώ μπορώ να φωνάξω. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα. Γιατί να μην πω εγώ λοιπόν ότι αυτός που το ζητάει με επιμονή αυτό το πράγμα έχει δικό του στοιχείο. Γιατί να μην το πω εγώ, ρε παιδιά, αυτό. Δική του λογική. Γιατί κατάλαβα δηλαδή. Υπάρχει ζήτημα, λέω εγώ δεν υπάρχει ζήτημα. Αφού δεν υπάρχει ζήτημα, τι πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή ότι έγραψε, να το διαβάσουμε κιόλας, όχι το τέτοιο, ένα παραπολιτικό ή ένα άρθρο, κάποιος κύριος ή κυρία, δεν ξέρω και ποιος είναι. Ασχολήθηκε με τη γαλλιογραφία του Χατζόπουλου. Και εσύ λες τώρα ότι δεν είχε δικαίωμα η Νομαρχιακή Επιτροπή, δεν έπρεπε να ασχοληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή. Εγώ είπα ότι δεν θα κάνετε καλά, και το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, να βγάλετε κάποια ανακοίνωση στην οποία αυτή την ανακοίνωση θα αναφέρεστε πάνω σε θέματα οποία δεν έχει τεθεί. Αν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να βγάζουμε ανακοινώσεις πάνω σε ζητήματα που δεν έχουν τεθεί, επειδή μας τα έθεσε κάποιος δημοσιογράφος, τότε με συγχωρείτε. Καθοδηγητής μας είναι ο δημοσιογράφος. Ή υπεύθυνος για το τι θα λέμε και τι δεν θα λέμε είναι ο δημοσιογράφος. Γιατί εγώ εννοώ, που έρχομαι και σαν δεν λέω, δεν υπάρχει θέμα, δεν έχει ανοίξει συζήτηση, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα, αλλά από όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι, ρε παιδί μου, λέω, δεν παίρνω κανένα ύφος. Κανενός αμυνόμενο. Ξέρεις, νιώθω ότι επιτίθεμαι σε μία λογική η οποία θέλει εκ των προτέρων να λύσει ζητήματα τα οποία μου θυμίζουν και αυτό ως λογική, που τα οποία δεν συμβαίνουν. Αν κάτι δεν συμβαίνει, τι πας και λες. Όχι εσύ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν προέκυψε το θέμα ως φημολογία στα διάφορα μέσα και μας έβγαιναν διάφορα και μας ρωτάγανε και τα λοιπά, ο οργανός μελών και ως Νομαρχιακή Επιτροπή να προσπαθούμε με αυτό, να έχουμε τα εύλογα ερωτήματά μας και να διατυπώσουμε κατά την άποψή μου, γνωρίζοντας καταστάσεις και πράγματα στον νομό, γνωρίζοντας έτσι και την προϊστορία αλλά και την συγκεκριμένη σημερινή πολιτική συμπεριφορά ανθρώπων και τις καταστάσεις, να εκφέρουμε και να ενημερώσουμε την Κεντρική Επιτροπή με ενημερωτικό σημείο και με επιστολές για την άποψή μας σχετικά με το ζήτημα αυτό. Αυτό το κάναμε 2 φορές.